Κύπριος και δίπλα μου βρίσκεται ο Γιώργος Θαναηλάκης. Είμαι σίγουρος, Χρήστο, πως το σημερινό μάτς θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μπορούμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Προχωράει μόνος του. Εβέρτον. Πάνω στην ώρα. Ήρθε σαν από μηχανής θεός και έκοψε αποσοβώντας μια πολύ δύσκολη για αυτούς κατάσταση. Μπερνάρντ. Απομακρύνεται προσωρινά ο κίνδυνος. Είναι αυτοί που κρατάνε πιο πολύ μπάλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι όπως κάνουν τις επιθέσεις. Με δύναμη. Μπρέντ. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Καλή προσπάθεια, είχε δύναμη, αλλά το σούτ ήταν στο κέντρο. Πάντως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, δεν σου βγαίνει πάντα αυτό που θέλεις. Καμία από τις δύο πλευρές ακόμα δεν κατάφερε να μετουσιώσει σε γκολ τις προσπάθειες που είχε. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Κάνει τη μακρινή παλιά. Περνάει ανάμεσά τους. Στεπανένκο. Εξαπολύει ένα σούτ. Μεγάλη ατυχία. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Μπερνάρντ δοκίμασε τη βαθιά παλιά, αλλά αυτή δεν πήγε ποτέ σε πόδια συμπαίκτη. Καλή η σκέψη του. Τώρα στην εκτέλεση βέβαια κάπου στράβωσε το πράγμα. Ίσως να μην εκτίμησε καλά την απόσταση. Θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Η πάσα αυτή τελικά ήταν χωρίς παραλήπτη. Κινείται προς την επίθεση. Την περνάει ανάμεσά τους. Κατάφερε και την κράτησε.
Το τελευταίο σφύριγμα του πρώτου μέρους είναι γεγονός. Καταπληκτική αμυντική προσπάθεια. Έκλεισαν όλους τους χώρους πίσω και δεν άφησαν τους αντιπάλους να δημιουργήσουν την παραμικρή ευκαιρία. Το μάτς είναι ισόπαλο 0-0. Ελπίζουμε να δούμε κάποια γκολ στο δεύτερο μέρος. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο 45 λεπτό. Φακούντο Φερέιρα προσπαθεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Τάισον θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Φακούντο Φερέιρα. Φρέντ. Ωραία παλιά προς τη γραμμή του άουτ. Είχαν μια καλή ευκαιρία σε αυτή την αντεπίθεση, αλλά τελικά πήγε στράφη. Σερνά. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Έχει την μπάλα σε καλό σημείο. Συρτή κάθε την παλιά. Σερνά στέλνει χαμηλά την μπάλα. Έδιωξε απευθείας το γέμισμα στην περιοχή. Θα πρέπει να βελτιώσει λίγο την ακρίβειά του στις σέντρες, αν θέλει να κάνει κάτι καλό με αυτές. Γιάνκοβιτς. Η άμυνα εδώ θα κάνει σωστά τη δουλειά της. Συρτή κάθε την παλιά. Γιάνκοβιτς. Καλή σκέψη του εδώ. Η σέντρα κόπηκε. Βρίσκει άσχημα την μπάλα και φυσικά δεν ανησυχεί κανένα. Γενικά το έχει το μακρινό σουτ, αλλά τώρα δεν το έπιασε καλά. Τάισον. Συνεχίζει μόνος. Ακόμα στο 0-0 το παιχνίδι παραμένει ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Γιάνκοβιτς. Εβέρτον. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Στεπανένκο γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Παρότι είχαν το αριθμητικό πλεονέκτημα εδώ, δεν κατάφεραν να το αξιοποιήσουν. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Ωραίο σουτ. Τίποτα. Ας το ξεχάσουμε αυτό το σουτ. Αδικαιολόγητος. Είχε ολόκληρο τέρμα μπροστά του, πολλές επιλογές, αλλά κατάφερε και αστόχησε. Μπερνάρντ. Εβέρτον. Φακούντο Φερέιρα. Δύσκολη η φάση για την αντίπαλη άμυνα. Το μαρκάρισμα είναι αντικανονικό. Καταλογίστηκε φάουλ. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Οι παίκτες διαφωνούν κάθετα με τον ρέφερι, αλλά αυτός δεν δείχνει να συγκινείται και πολύ.
επιχειρήσει. Δεν περίμενα και να το βάλει από τόσο μεγάλη απόσταση και όμως λίγο έλειψε. Πλέον στένεψαν τα περιθώρια για αυτούς και οι αντίπαλοι ταμπουρώνονται για τα καλά πίσω. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Είναι απίθανος. Κάνει το γέμισμα. Εντάξει. Έχουμε δει και καλύτερες έντρες από αυτήν εδώ. Τελικά, ο αντίπαλος θα κερδίσει σε αυτή τη μονομαχία. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Και να η κεφαλιά. Η παλιά ήταν άψογη. Αλλά δεν θα λέγαμε το ίδιο και για την κεφαλιά που έκανε. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Λοιπόν, πολύ απογοητευτική μέρα για τους επιθετικούς και από τις δύο μεριές. Κανείς δεν μπόρεσε να βρει τρόπο να ξεπεράσει καν την άμυνα. Σίγουρα υπήρχε πάθος. Μερικά από αυτά τα μαρκαρίσματα ήταν πραγματικά καθοριστικά. Πολύ χαίρομαι που έδειξαν τόση αφοσίωση. Και εδώ τελειώνει η απόψινη μετάδοση. Πολλές ευχαριστίες στον Γιώργο Θανέλακη.